Η Ερά Μητρόπολη ανακοίνωσε ότι από την 3η 2 Μαου αρχίζει η καταβολή του επιδόματο Τρίτου Τέκνου. Από την ερχόμενη 3η 2 Μαου αρχίζει η καταβολή του επιδόματο των Τριτέκνων από την τοπική εκκλησία. Ε, αφορά το πρώτο τετράμινο ε, του έτου, του 2023. Ε, χρονικά η, η ανταπόκριση, α το πούμε, είναι άμεση και στην ώρα τη και δικαιούχοι. Σε αυτήν την φάση, σε αυτό το τετράμινο, είναι 227 οικογένειες. Είναι οι λιγότερες οικογένειες από εδώ και, τα, και αρκετά χρόνια, επειδή το επίδομα δίνεται από τη στιγμή του, της γεννήσεως ενός παιδιού, που θα γεννηθεί εδώ στην Θράκη γενικότερα, μέχρι να κλείσει το έκτο έτος. Αυτό το τετράμινο... Τετρά 35 παιδιά έκλεισαν το έκτο ε, έτος, οπότε μειώθηκε αυτός ο αριθμός που περίπου ε, σταθερά είναι στις 250 οικογένειες. Σύμφωνα με σχετική απόφαση της Αρμόδιας Επιτροπής Επιδόματος Τρίτου Τέκνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο τρόπος της καταβολής των χρημάτων είναι πλέον ο εξής. Ο δικαιούχος με την ταυτότητά του υποχρεούται να προσέλθει και να υπογράψει την κατάσταση. Επιπλέον θα πραγματοποιείται εντός της ημέρας μέσω Internet Banking και η κατάθεση των χρημάτων στο λογαριασμό που έχει δηλώσει ο κάθε δικαιούχος στην Ιερά Μητρόπολη. Από την 3η λοιπόν 2 Μαΐου μέχρι και την ε, Παρασκευή ε, από τις 9 το πρωί μέχρι και τη μία ε, και μισή το μεσημέρι εδώ στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως του ο Κέντρο μπορούν να έρχονται. Επιπλέον ε, δίνουμε την δυνατότητα και δύο απογεύματα της Πέμπτης, της ερχόμενης και της Παρασκευής όπου 6 με 9 άνθρωποι που δεν μπορούν το πρωί ε, να έρθουν το απόγευμα. Ο τρόπος της ε, καταβολής της διανομής ας πούμε είναι ο εξή. θα έρχονται εδώ τις ώρες που είπαμε με την ταυτοτητά τους και από εκεί και πέρα θα πιστοποιείται ας το πούμε και θα ελέγχεται ο τραπεζικός λογαριασμός και μέχρι το βράδυ οι άνθρωποι που έχουν υπογράψει το πρωί θα δουν τα χρήματα στο λογαριασμό τους. Και θεωρούμε αυτόν τον τρόπο που λειτουργεί από τον καιρό της πανδημίας ας το πούμε πιο αξιοπρέπει αλλά είναι και πιο πρακτικός και ανώδυνος για τους ανθρώπους και λιγότερο χρονοβόρος κυρίως για τους ανθρώπους που είναι δικαιούχοι.